Καλησπέριζουμε τηλεφωνικά τον αντιπρόεδρο της ΠΕΚ, τον κύριο Γκρίνια. Καλησπέρα, κύριε Γκρίνια. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έγιναν οι συναντήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπουργείο? Έγιναν οι συναντήσεις. Η πρώτη επίσκεψη έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν ικανοποίησαν και μάλιστα συγκεκριμένα οι απαντήσεις αφορούσαν το εξής. Ότι θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχουν δώσει για τις πληρωμές. Μέχρι την Παρασκευή, αύριο, θα πληρωθεί το υπόλοιπο εξισωτικής του 14, αλλά είναι ένα μεγάλο ψέμα, δεδομένου ότι αφορά ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα απλήρωτα ποσά εξισωτικής του 14 είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια κοροϊδία. Δεν μπορείς με 9 εκατομμύρια να πληρώσεις και λες ότι θα πληρώσω υπόλοιπο εξισωτικής του 14. Ακόμη είπε ότι θα πληρώσει βιολογικά όποια ΔΑΟΚ στέλνει τις καταστάσεις, θα πληρώνεται και πληρώνεται. Λέει, εμείς δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ακόμη δε ο κύριος Μπολόρης δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, όποιος δεν επισκεφτεί. Ο κύριος Μπολόρης είναι ένα κουτί παραπώνων. Απλώς ακούει τα παράπονα και τίποτα παραπέρα. Δεν είσαι θέση να κάνει τίποτα. Εσείς πώς προτείνετε να κινηθείτε τώρα, κύριε Γκρίνια, γιατί έχετε χορτάσει, λέτε, από υποσχέσεις. Ακριβώς. Τι κάνετε? Είπαμε, εμείς μιλάμε, ακούστε να δείτε, μιλάμε ότι για να πληρωθεί η εξωτική του 14 είναι σε συνδυασμό με τα βοσκοτόπια του 13 και είναι φύση αδύνατο να πληρώσουν. Εφόσον τη δισκέτα με τα βοσκοτόπια του 13 την έχουν οι Βρυξέλλες, δεν μπορούν να παραποιήσουν τίποτα για να πληρώσουν. Πρέπει να έρθουν πρώτα τα πρόστιμα που έχουν επιβάλει για να πληρωθούν. Εκείνα δεν μπορούν να έρθουν, τέλειο στο παραμύθι. Δεν μπορούν να πληρωθούν και δεν βγαίνουν να πούν στον κόσμο την αλήθεια ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Μάλιστα. Τη Δευτέρα που θα έρθει ο κύριος Αποστόλου, θα είμαι εκεί για να τα ακούσει. Την Παρασκευή θα είναι, κύριε Γκρίνια. Ακούστε με λίγο, την Παρασκευή 30 του μηνός. Τι θέλετε να του πείτε προκαταβολικά? Θα τα ακούσει για πολλωστή φορά, τα έχει ακούσει ήδη. Για πολλωστή φορά όμως να τα ξανακούσει. Οι κτηνοτρόφοι δεν ικανοποιούνται με αυτό, με τη σημερινή επίσκεψη και τη διαμαρτυρία που κάναμε, η οποία αφορούσε μόνο τη διοίκηση της ΠΕΚ. Εδώ πλέον πρέπει να πάμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και θα πάμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Οπότε σας περιμένουμε την Παρασκευή εδώ με συναδέλφους σας, κύριε Γκρίνια. Ορίστε. Με άγριες διαθέσεις, κύριε Γκρίνια. Βεβαίως. Πάντως, επειδή είδα... Το ψέμα τους δεν έχει τέλος. Πάντως, επειδή παρακολούθησα και τον κύριο Αποστόλη να κάνει πλάκα με τον κύριο Κακλαμάνη στη Βουλή για τα βοσκοτόπια, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν και για τις τηλεοπτικές άδειες, δεν νομίζω ότι θα κάνετε πολύ πλάκα όταν θα τον δείτε, έτσι? Φυσικά και όχι. Μα οι κύριοι είναι που διαστρέβλωσαν τα πάντα και όχι μόνο οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Αυτοί εγκλημάτισαν το 2013 και το αποτέλεσμα είναι να είναι απλήρωτοι κτηνοτρόφοι. Με τις σταυλικές... Αυτοί φταίνε για το κακό των για τις σταυλικές φταίνε... εγκαταστάσεις έχετε πάρει καμιά καινούργια διαβεβαίωση? Ναι. Υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα πάρει σε παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τα λέμε την Παρασκευή, κύριε Γκρίνια. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Βεβαίως και εσείς. Καλό βράδυ.